Να είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Και καλή διασκέδαση. Γεια σου Φάκη. Σταύρο, καλησπέρα. Πριν ξεκινήσουμε, ναι. Θέλω να πω κάτι σημαντικό. Ναι. Θέτω την παρέτησή μου στη διάθεσή σου. Ναι. Γιατί χθες με μία λέξη, απλή ελληνική, γελιοποιήθηκα. Πίστεψα στην πρόκληση του ΠΑΟΚ και απέτυχα παταγωδός. Ναι. Και σαν μεγάλος που είμαι, και σε κιλά και γενικότερα, ναι. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη των πράξεών μου. Σε τιμά αυτό. Το ξέρω ότι κάνουμε διάλογο Σαββίδη Μίχελ. Έχει γίνει καμιά 70 φορές αυτό το πράγμα. Ναι. Σέβομαι τη θέση σου. Σέβομαι αυτό που κάνεις. Σε τιμά. Σε τιμά πάνω απ' όλα. Δεν μπορώ να κάνω αποδεκτή την παραίτησή σου. Δεν μπορώ να την κάνω αποδεκτή. Είναι μέσα από την ενδοεπικοινωνία, από το σταθμό, από τα κεντρικά. Από τα πολύ κεντρικά. Από τα πολύ κεντρικά. Δεν τη δέχομαι την παραίτησή σου. Μπορείς να συνεχίσεις στο θεάρεστο έργο. Θα συνεχίσω, Σταύρο, λοιπόν. Θα συνεχίσω. Σοβάκι, τι γίνεται, ξεκουράστηκες, εντάξει. Καλησπέρα σας. Ναι, είστε καλά, ψυχολογικά. Έχω μαθημένα τα βουνά στα χιόνια, λέει. Αυτό είναι καλό. Όχι, εγώ δεν είμαι καλά. Ναι, εγώ το ξέρεις τι με βοήθησε. Το ότι τελείωσε νωρίς. Δηλαδή, το ότι έκανα μισή ώρα μετάδοση, 45 λεπτά μετάδοση, χωρίς να έχω ελπίδα, με βοήθησε πάρα πολύ. Η ελπίδα, αυτό πάλι που λένε το γνωμικό, ναι. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Πεθαίνει όμως, φίλε μου. Πεθαίνει. Μη το λες. Ναι. Ντροπή. Είναι ένα από τα αποτυχημένα γνωμικά. Όπως και πολλά άλλα. Θέλω λίγο να πάω στο μάτς. Να πάω στο μάτς. Θες να πάω στο μάτς τώρα. Τώρα θέλω να πάω στο μάτς. Πήγαινε τώρα στο λοιπόν, μάτς. Και να πω το εξής. Ότι μία τρίπλα, πετυχημένη ή μη πετυχημένη, κόστησε στον ΠΑΟΚ το 2-0. Και αναφέρομαι στην κομβική τρίπλα που δεν πέρασε του Λιμνιού, ναι. Στο 22, στο 24 λεπτό. Και μετά φυσικά θα πάμε στον τερματοφύλακα με τα ατσαλένια χέρια που τόσο και τόσο μας είχε βοηθήσει και χθες με την παρομητικότητά του μόνο καλό δεν μας έκανε. Άσε την μπάλα να βγει κόρνερ. Άστην. Δεν θες να την αφήσεις. Μην τον κάνεις, μην τον πέφτεις. Έξω φεύγει ο παίκτης. Τα άπα, φίλοι μου. Έξω φεύγει. Έχω δύο παίκτες στη γραμμή. Μεγάλη θλίψη, νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Εγώ δεν είμαι σε αυτά τα ότι δεν σε σκοτώνει σε, κάτι, σε κάνει πιο δυνατό. Εμένα με σκότωσε, αδελφέ, χθες. Θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, φίλε, όμως. Να κοιτάξουμε μπροστά τώρα, ξεκινήσουμε αυτά. Κοίτα, επιλογή δεν έχουμε. Ναι, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Τζόνι Γουόκερ και τα γνωστά. Σήμερα είναι άλλη μέρα. Ναι. Είναι άλλη. Εγώ, κοιτάξτε. Θυμάμαι τον εαυτό μου από μικρό. Κλαρίνο ολκή σαν το χθεσινό. 10 μέρες να συνέλθω, όταν ήμουν 17-18. Ναι. Στα 25 μου, 8 μέρες να συνέλθω. Μάλιστα, πολύ καλά πάμε. Στα 32, 4 μέρες να συνέλθω. Τώρα είσαι έτοιμος δηλαδή? Όχι, τώρα είμαι στις 2 μέρες. Θέλω 2 μέρες να συνέλθω. Και πώς ξεκινάει, ρε Σταύρο? Δεν γίνεται με τις καλύτερες των συνθήκων. Παίζουμε 18 λεπτά εκπληκτικό ποδόσφαιρο, με ρυθμό, με ευκαιρίες, με γκολ. Με γκολ ποίημα. Γκολ ποίημα. Γκολ ποίημα, χάθηκε. Γκολ Μπαρσελόνα. Την μπάλα στην άδεια εστία. Είχαμε λίγο έβνε σε μια κοντρίτσα, δεν πειράζει. Την μπάσα όμως του Μαωρίτσιο για μένα είναι τα 3/4 του γκολ. Και ο πρώτο γκολ στη δουλειά του. Φάλτσο. Δεν υπάρχει. Αλλά τι να το κάνουμε. Τι να το κάνουμε. Η συνέχεια ήταν ούτε στο χειρότερο εχθρό σου. Ούτε στο χειρότερο. Κοίτα, με αυτά που μου λένε από χθε, αυτά που εύχομαι στο χειρότερο εχθρό μου, δεν θέλει να τα φανταστεί καν. Σταύρο μου, αυτή δεν είναι στην ίδια κατηγορία με εμάς, το αυτή, ναι. Με όμικρον γιώτα. Ναι. Θέλω αυτό να το βάλεις μέσα στα σωθικά σου. Έτσι, βέβαια. Είμαστε ανώμια πράγματα. Σήμερα δεν ανώμια. Θα ασχοληθεί ποτέ η Λίβερπουλ με τη Γουίμπλετον? Σε ένα τελικό νομίζω έκανε να μπουκουμε η Λίβερπουλ. Ναι, θα γίνει μία φορά, θα είναι μία εξαίρεση, ναι. Που θα επιβεβαιώνει τον κανόνα. Ναι, γεγονός. Αλλά δεν, εμένα είναι ο ρόλος μου τέτοιος. Είμαι μίντια, φίλε. Δεν είμαι ο Σταύρος από το Κορδελιό που είναι στο καφενείο και τα λέει με άλλους δύο. Άρα θα πρέπει να ορίσω και τι θα κάνω σαν στρατηγική. Μιλάς δηλαδή, άψογα αυτή την, ναι. Ώρα. Γιατί είναι δουλειά, σωστός. Λοιπόν, ναι. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που μου πουλάνε τρέλα, τα κουνούπια. Ωραία, τα κουνούπια. Αυτοί εκφράζουν. Η μύγα που είναι σε αυτή κάνει ζζζζζ. Ωραία. Δεν πρέπει αυτή τη μύγα που κάνει ζζζζ να κάνει ένα. Ο Χατζής λέει σε ένα τραγούδι, ο μεγάλος Κώστας Χατζής. Ναι. Αν δεν υπήρχαν οι μικροί, πώς θα υπήρχαν οι μεγάλοι. Απλά. Απλά πράγματα. Κατανοητά. Καθημερινά. Ουσία. Ουσία. Μόνο ουσία, φίλε. Μόνο ουσία. Ουσία και στεναχώρια σήμερα.
Σιγά σιγά όμως πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα δεθούμε. Πώς έπνιξε τον καημό σου μετά? Έχει σημασία, ο κόσμος αναρωτιέται. Τι κάνει ένας βασιλιάς μετά, τι κάνει ο Όθωνας μετά το Κλαρίνο? Ο Όθωνας μετά το Κλαρίνο είναι ένας φυσιολογικός, απλός, ταπεινός άνθρωπος. Ναι. Πηγαίνει στο σπίτι του, ναι, και κάνει μια ταβανοθεραπεία τετράωρη. Μήπως έρθουν τα πράγματα σε κάποια ευθεία. Και κατά τις 4 η ώρα ξυπνάς, πηγαίνεις στο ψυγείο, το ξεφτυλίζεις. Είναι εχθρός το ψυγείο. Ναι, το ξεφτυλίζεις. Και ψάχνεις να κάνεις τηλεφωνικά κακό, ναι, με ή χωρίς ευκάς, οποιονδήποτε θεωρείς ότι είναι ξύπνιος ή δεν είναι ξύπνιος. Ναι. Είτε γένους αρσενικού, είτε γένους θηλυκού. Δηλαδή, αν ένας παντρεμένος φίλος που κάνει κουτσουκέλες και ξέρει εύκολα ότι αν φάει μήνυμα 4 η ώρα, η γυναίκα του θα την ψεχουλευτεί, του στέλνεις μήνυμα για να του πάει στα νεύρα εκείνη την ώρα. Εύκολα και πανεύκολα βασικά. Αυτή είναι η λέξη. Ναι. Εμένα ναι, ξέρεις τι μου είχε κάνει συνάδελφος. Για πες. Είχε όλες τις καβάντσες του με το όνομά μου στο κινητό. Α, μπράβο. Κόρκας 1, κόρκας 2, κόρκας 3, κόρκας 4, κόρκας 5, κόρκας 6. Δολοφόνος με αγγελικό πρόσωπο. Και πετυχαίνω μια μέρα τη καλή ώρα, ναι, και μου λέει σταματάς τέλης μηνύματα τέτοια ώρα. Μα ενοχλείς, αδελφάκι μου. Και στροφάρω. Έφτασε εκεί. Έφτασε εκεί. Ναι. Εκεί πήγα στον καθρέφτη και είπα φτούς. Σε αποθέωσες. Με αποθέωσα. Αυτό είναι αυτό. Με αποθέωσα γιατί φίλε δεν στροφάρει κανείς τόσο γρήγορα. Sorry. Εκεί κατάλαβα δεν ανήκω στο μέσο όρο, φίλε. Ακούγεται αλαζονικό στον αέρα αυτό που λέω. Είναι πολύ σωστό και καθόλου αλαζονικό. Καθόλου αλαζονικό, ακριβώς αυτό. Καθόλου αλαζονικό. Καθόλου. Ωραία. Θα μας πεις, Σοφία, σήμερα για διαστημικές αποδόσεις Goldbet. Διαστημικές αποδόσεις. Μπορεί λοιπόν χθες ο ΠΑΟΚ να μην επιβράβευσε τους οπαδούς του, παρόλα αυτά όμως η Goldbet την κάνει, επιβραβεύει όλους τους πελάτες της. Σήμερα έχουμε μηδενική κανιότητα στο παιχνίδι Μπέρμι Ολυμπιακός. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Είναι ελληνική ομάδα, υποστηρίζουμε ελληνικές ομάδες. Αυτή είναι η άποψή σου, εντάξει. Εντάξει. Εγώ εύχομαι απλά οι ομάδες της Ελλάδος στην Ευρώπη να παραμείνουν τρεις. Για να έχουμε μια καλή εικόνα στο εξωτερικό. Ομάδα, Ελλάδα, εξωτερικό. Πού ανήκουμε? Δεν ξέρω. Για πες, ας πούμε, την απόδοση σήμερα στον Πέμπλο Ολυμπιακό που είμαστε. Λοιπόν, δίνει. Πιστεύεις θα παίξει με άσο? Κάτσε να δούμε τις αποδόσεις. Άσος 2,42, Χ 3,37 και το διπλό 3,42. Και φυσικά πάνω από 400 ειδικά στοιχήματα. Το άσο Χ έχει ενδιαφέρον με αυτό. Είναι 40-50. Γενικότερα η Goldbet έχει ενδιαφέρον, πιστεύω. Ναι. Σε όλα τα στοιχήματά της σήμερα στα αποκριματικά του Europa Link. Και επιβραβεύει τους πελάτες σας, να μην το ξεχνάμε αυτό. Μπόνους παρολή, πρόγραμμα ανταμοιβής. Μπόνους δηλαδή λέμε εκεί που μέσα ο λογαριασμός έχει, ας υποθέσουμε, φυσικά, 650 ευρώ και κάνεις έναν αλφα τζίρο. Ξαφνικά ο λογαριασμός έχει μέσα 740. Να 90 ευρώ δώρα από το Θεό. Πολύ ωραία. Μια αξιόπιστη και νόμιμη εταιρεία πάντα ανταμοιβή. Μπόνους παρολή, κάτσε λίγο. Δηλαδή, αν βγάλω μια τριάδα, θα πάρω και μπόνους. Φυσικά. Υπάρχει το πριν παρολή. Και στη διάδα. Ανάλογα τα μάτια. Είναι σε συγκεκριμένους στοιχηματισμούς. Μπορεί κάποιος να επισκεφτεί τη σελίδα της Goldbet, να μιλήσει με την εξυπηρέτηση πελατών, που είναι 24 ώρες 24 ώρα, και να μάθει όλες τις πληροφορίες που θέλει μέσω live chat. Κάτι θα ξέρεις. Κάτι θα ξέρω. Ωραία. Και τώρα και εγώ παλίγκ. Μπαίνει, παίζουμε 2,42 όθωνα. Εγώ σήμερα, φίλε μου Σταύρο, δεν παίζω τίποτα. Τιμή Σένεκεν, κρεμάω τα στοιχηματικά μου παπούτσια για τις επόμενες 4 ώρες. 4 είμαι συγκεκριμένος, ναι, και ξεκινάω μετά. Δηλαδή, α, θα παίξω, εντάξει. 2 και 10, εντάξει, μετά ξεκινά τα μάτια. 10 παίζει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, καλό είναι αυτό. 10 παίζει ο Ολυμπιακός. 10 παρατέταρτο. Παίζει ο Ολυμπιακός στο κοινό 10 παρατέταρτο. Που είναι... Εκεί την πληρώσαμε. Τι ξεκινά 10 το παιχνίδι, δεν νιστάζουν τα παιδιά. Γίναν σειρά από λάθη μετά το 20 λεπτό. Εγώ πιστεύω ότι 1000 μάγοι μαζί ασχολήθηκαν μόνο με εμάς, μόνο με την ομάδα. Αυτή τη χαρά και πώς ξεκινήσαμε, πανεύχομαι, το ξέρω ίσως να γίνεται κουραστικό. Αλλά τόσο θετικά, τόσο εντυπωσιακά, με τόσες ελπίδες. Τοποθέτηση τέλεια μέσα στο γήπεδο. Τέλεια. Τους παίρναμε όλες τις μπάλες στα 2-3, όλες. Αν έβλεπες και τον προπονητή τους, είχε μια. Το θα μου πεις το 1-4 να έβλεπες τον προπονητή τους. Κι όμως, αν τον έβλεπες και στο πρώτο 20 λεπτό, ήταν άλλος άνθρωπος. Με έσφιξε. Τι, μια ανάσα. Αλλά... Τέτοιο γκολ ξέρω δεν έχουμε ξαναφάει σε το πρώτο. Ποτέ. Κεφαλιά, Δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά απέναντι γωνία. Γίνανε όλα λάθος. Δηλαδή, τράκαρε ο Βιερίνια με το Βαρέλα. Βγήκε μόνο στο Ζαρντέλ. Και ο ελεύθερος παίκτης που έπρεπε να καλύψει το δοκάρι δεν το κάλυψε ποτέ. Αδιανόητο. Στο πρώτο γκολ δεν φταίει ποτέ ο Πασχαλάκης, έτσι. Δεύτερο. Είμαστε ξεκάθαροι. Δεύτερο, είναι κεφαλιά πύραυλο, ο Βίδα, στη γωνία. Εκεί φταίει ο ελεύθερος παίκτης. Δύο τερματοφύλακες μαζί να έχει. Φταίνε αυτοί που χάνουν. Ο Βαρέλα βασικά έχει το Ζαρντέλ. Αυτό το χρεώνεται.
Και φταίει και αυτός ο ελεύθερος παίκτης που δεν ξέρω ποιος είναι σε εκείνη τη φάση, που δεν είναι στο δοκάρι μέσα. Ξέρεις, έχει ακόμα κόσμο στην οτροπία. Ποιος είναι στο δοκάρι. Δεν είναι αυτό πλέον. Δεν αγκαλιάζει το δοκάρι όπως κάναμε παλιά στον Παύλο Μαρινάκη. Ωραία, στα μαρκαρίσματα πάνω υπάρχουν ελεύθεροι παίκτες. Ωραία. Όταν λοιπόν πάει δεύτερο δοκάρι, ένας από τους ελεύθερους πρέπει να καλύψει το δοκάρι. Εντάξει, δεν το κάλυψε κανείς. Κάτι που δεν έγινε ποτέ. Δεν είχα ψυχή να δω στιγμιότυπα μετά. Γιατί άνθρωποι είμαστε. Δεν μπορώ. Δηλαδή πήγαμε να φάμε εκεί στον Μπάμπι και το είχε στην οθόνη και ήθελα να σπάσω τηλεόραση. Δεν είναι ένα μάτι το οποίο είναι πέρα να το ξεχάσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ναι, αλλά φίλε, το δεύτερο είναι αυτό που μας λύγησε. Δεν είναι ότι κάνεις χάνεις σε ψυχολογία. Ρε. Είναι ότι δίνεις που είναι όντως καλύτερη ομάδα, δίνεις στους άλλους ψυχολογία. Κατάλαβες. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και μετά φυσικά στο ημίχρονο τελειώνει το μάτς, δεν υπάρχει δεύτερο ημίχρονο ποτέ. Όχι, ρε, ποτέ. Ούτε για το θεατές των ονών. Και το πέναλτι. Κοίτα, η τρίτη πιο κομβική φάση είναι του Λιμνιού. Είναι του Πασχαλάκη, είναι η κεφαλιά του Μάτους. Εκεί άμα γίνει το 2-2. Ναι. Πάλι είσαι. Και εκεί πάει επάνω του, φίλε. Επάνω του πηγαίνει. Είναι καλή απέκαψη το επέκοψη του τερματοφύλακα, αλλά είναι επάνω του. Λίγο μια γωνίτσα να πιάσει. 12-13, δεν θα το δει, δεν θα τη δει ποτέ. Ναι. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Πώς το λένε, είδαμε πιθανούς αντιπάλους. Στόχος πλέον είναι βέβαια ο τελικός του Μπακού, το αντιλαμβάνεις αυτό. Αζερβαϊτζάν. 29 Μαΐου, πρόσεξε το συμβολισμό. Να τα 29, ναι, αλλά το 29 το χθεσινό ήταν άσχημο. Με ρώτησες τι στον αέρα και δεν θέλω να σου πω ότι το 1-4 το Χαριστέα. Μην τα λες αυτά. Το έχουν πάρει χαμπάρι, το πήρανε. Ναι. Και έχουν φωτογραφίτσες και τέτοια δουλεύουν. Μην πεις μια λέξη. Πρέπει να τα σκέφτεσαι όλα, τα φιλτράβεις κάθε δευτερόλεπτο. Μα εγώ χρεώνω έναν που με πήρε. Εμείς τα μιλάμε αβίαστα όπως μιλάμε τώρα, σαν να είμαστε σε ένα μαγαζί και να ανταλλάσσουμε απόψεις με επιχειρήματα. Πάντα. Απλά πρόσεξέ με. Όλα τα έχω δουλέψει τέλεια. Δεν είχα μπει καναπτήρα και ψάχνα μισή ώρα μπει καναπτήρα γιατί πάντα έχω μπει καναπτήρα μικρό. Ούτε αυτό είπε. Γιατί δεν στάβετε τέτοια λάδι. Άκουρε το, βρήκα. Ναι. Και με παίρνει όλο τηλέφωνο από εδώ ένα ταγάρι για κάτι άσχετο μία ώρα από το παιχνίδι. Και μου χαλάει, του είπα, είσαι τέλος. Να απολυθείς θα. Όχι, δεν θα απολυθεί, αλλά θα να απολυθεί, θα είσαι κοινικός αυτό. Δεν ανοίξει τη δικιά μας εταιρεία, είναι στη δίπλα. Στη δίπλα, θα πάμε στη δίπλα, κάνουμε μια αίτηση απόλυση. Εντάξει. Και θα τον καταλήψει, θα τον αναλάβει το σπίτι του ηθοποιού. Αυτό το αναλάβει κάποιο. Είναι η αιτία που αποκλείστηκαμε είναι αυτό. Ξεκάθαρα. Και εγώ ψάχνω να χρεώσω τους πάντες και τα πάντα. Όλοι φταίνε. Ποιος πήρε τηλέφωνο όπως είπες πιο μπροστά, ποιος πήρε τηλέφωνο κατά τη διάρκεια, ποιος έστειλε μήνυμα. Φταίνε όλοι. Έχεις τύπους που παίρνουν κατά τη διάρκεια ακόμα. Ναι, έχω, φίλε. Έχω. Δεν έχεις απειλήσει κάποιον. Πόσο να απειλήσω άλλο. Ναι. Εθνική φουσκοτοξεφούσκοτον είναι πάνω τους. τι μπορώ να κάνω άλλο. Όταν δεν σέβονται τη σωματική τους ακαιρεότητα, τι, να γίνει το κακό και μετά, να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα. Ναι. Τι να πω άλλο. Σεβαστείτε. Δεν σέβονται. Ξέρετε που πηγαίνει αυτό. Σεβαστείτε. Αυτό που σε πήρε τηλέφωνο, πού είναι τώρα να στείλουμε. Δεν μπορεί να τον βρει τάβο πλέον. Δεν μπορείς, ε. Όχι, όχι. Θα ψάξεις πολύ. σήμερα όμως το πρωί, θέλω να εστιάσω κάπου αλλού, πήγα σε ένα γραφείο, έτσι, στο οποίο υπήρχε μια κυρία με μπλε ηλεκτρικ φόρεμα. Πρωί. Πρωί, 11:30. Ναι, δημόσιο. Ναι. Δημόσιο, ξεκάθαρα. Η οποία μου άλλαξε όλη την ψυχολογία της ημέρας. Δηλαδή. Πανέμορφη, εκπληκτική στο λόγο της και εκπληκτικό και το φόρεμα. Ναι, και χαλάρωσα. Γνωστή στην πόλη, δεν με αφήνει να πω το όνομά της στον αέρα. Έτσι. Η φίλη μας είναι. Ναι. Τίποτα. Σήμερα έσπασε όλα τα ρεκόρ, πιστεύω. Συγκλονιστική. Ναι. Μυθώδης εμφάνιση. Δεν έχει εικόνα. Δεν βλέπει. Αυτό τώρα είναι. Τι να τους κάνω, δεν γίνεται. Πρέπει να ενημερωθούν, γιατί έχει εκπομπή πλέον. Οργανωμένο έγκλημα. Έχει εκπομπή. Όχι, ακούνε και παίρνουν, ταυτόχρονα είναι. Α, δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Εντάξει, μου έχει κάνει μια φορά. Πιστεύουν, λέει, και τι είναι, εσύ το έχει αυτό, λοιπόν, κάνει 4-5 πράγματα μαζεμένα. Ναι. Κάνει εκπομπή, μίλα και μαζί μας. Α, έχει και εσύ το πρόβλημα, δεν έχει ανάγκη αυτό. Ναι, αυτό. Έχεις εσύ το πρόβλημα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερα ιδέα από αυτό. Αυτό δεν έχει ανάγκη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερα ιδέα από αυτό, όταν τα ακούς. Ναι. Και αυτόν μην το φοβάσαι και θα τη βρει την άκρη εσύ. Ναι. Πώς θα τη βρούμε την άκρη. Και μέση. Αιτήματα. Γιατί τίποτα. Απίστευτα. Έχω τεράστιο πρόβλημα με αυτό. Όποιος λειτουργεί με τη λογική ότι κόβεται, θα βρει την άκρη. Ναι. Θέλω να το σκοτώσω. Ναι. Γιατί να πρέπει να βρω μια άκρη, ξεκινάμε τα βασικά. Ναι, αυτό γιατί. Το αλφα. Αυτό είναι το αλφα. Αλφα. Ναι. Γιατί. Γι' αυτό. Έλα, εντάξει, δεν έχεις ανάγκη εσύ. Δεν έχω ανάγκη εγώ. Για ελάτε να δείτε και σου ανάγκη. Ναι. Εγώ Σταύρο, το έχω πει πολλές φορές. Φέρε μου όποιον θέλεις να ζήσει τρεις ημέρες δικές μου
και την τέταρτη θα αυτοκτονήσει μόνος του. Δεν θα ψάξει δηλαδή να τον βοηθήσει, να τον σκοτώσει κάποιος. Θα πει πηδάω, κύριε. Άσχετο τότε τι κάνουμε εμείς για την καθημερινότητά μας και την κάνουμε να φαίνεται τόσο ωραία. Και ζηλεύουμε τον εαυτό μας. Τέλος πάντων. Είναι μια δύσκολη. Η Σοφία πώς τη βλέπεις, σε τι κατάσταση είναι, ένα ημίχρονο που μπορεί να βοηθήσει. Εγώ τη βλέπω ότι είναι έτοιμη. Δεξί back half. 60 λεπτά. Τώρα ο φίλος ο Μάτος. Ξέρεις ότι βλέπω ότι έχει την κόκκινη και δεν μπορώ να την παίξω, δεν μου πάει το χέρι. Όχι, όχι, δεν τα βάζεις. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Και τη βλέπω. Μία το κάνει, δύο το κάνει, τρεις το κάνει. Άντε. Να τελειώνουν τα μάτς και να παίζουμε μετά. Να μπορώ να παίξω over μισό, under μισό ημίχρονο, ναι, με over ένα μυστερικό. Α, δεν γίνεται αυτό γιατί είναι δύο γεγονότα στο ίδιο. Αυτό. Ναι, στο ίδιο μάτς. Κατάλαβες τι θα σου πω. Δηλαδή, ναι, να είναι διαβάσω, πολύ επαναστατικό. Δώσ' μου, το σκεφτόμουν χθες γιατί έβλεπα ένα παιχνίδι που πίστευα θα πάει έτσι. Όπου μιλάμε για ατάκες στοιχηματικές, κάποτε μιλούσαμε με τον Αχιλλέα, τον γνωστό Αχιλλέα, στον το, ποδοσφαιρικό παράγοντα. Θα στο φέρω, εδώ, θα στο φέρω. Ναι, φίλος, και ατα... φίλος και ο βασιλιάς των ατακαδόρων. Ναι. Δεν υπάρχει έκφραση, λέξη, ναι, οργανωμένη που να μην έχει ατάκα μέσα από τον Αχιλλέα. Ναι. Είχε πει, είναι ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που μπορεί να είναι ένα μάτς over στο πρώτο ημίχρονο, under τελικό. Άντε, κάντε το όμως εσείς αυτό. Να σας δω. Πώς γίνεται. Πώς γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εκτός και την ατάκα. Μας ένα μάτς πέρυσι στη Γερμανία. Έπαιζα κιόλας, εγώ το έπαιζα το μάτς. Λίγα λεφτά, δεκαδικά. Πολλαπλαστιάστε εσείς με ξέρετε τα δεκαδικά αυτά. Ναι. Τη Mainz σφυρίζει το ημίχρονο να φύγουν, φεύγουν στα αποδυτήρια. Ναι. Και ενώ αλλάζω εγώ κανάλι να δω, ξαφνικά με χτυπάει στο τηλέφωνο γκολ Mainz. Λέω καλά, τι γίνεται εδώ. Έχουν πάει στα αποδυτήρια, τους βγάζει έξω ο διαιτητής, ναι, και λέει πέναλτι. Λέει έκανα λάθος με αυτό το VAR. Ναι. Τι πέναλτι, αδελφάκι μου. Τι το είχε. Χι ημίχρονο το είχα εγώ. Ναι, ναι. Ναι. Και φυσικά πέναλτι το βάζει 1-0. Πήγαν στα αποδυτήρια. Πήγαν, κάναν μπάνιο και του λέει ελάτε λίγο έξω, χτυπήστε ένα πέναλτι και ξαναμπαίνετε. Δεν υπάρχουν αυτά, εντάξει. Ξεπερνάνε τα ώρα του παραλόγου. Πλέον θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ψυχοσύνθεσή μας, τη στοιχηματική. Παραδείγματος χάρη, κάθε γκολ που μπαίνει στην Ιταλία περιμένω 20 λεπτά. Όπως όταν δεν έχω εικόνα. Είδες προχθές που δεν το βάλαν οι Άγγλοι, έτσι παίζει η Γούλφς με τη Manchester City και προηγείται η Γούλφς με ένα χέρι πεντακάθαρο. Το οποίο όλος παραδόξως δεν το βλέπει ούτε ο διαιτητής ούτε ο επόπτης. Και γίνεται το 1-0. Φαντάζομαι αυτό τώρα είναι μάτς που να κρίνει πρωτάθλημα, έξοδο στην Ευρώπη, σωτηρία ομάδος, χίλια οι πράγματα. Άγγλοι έχουν άλλη ψυχολογία όμως, τους εμπιστεύω τους διαιτητές. Έχουν άλλη κουλτούρα. Ξέρεις, Σταύρο, ότι στην Αγγλία ένας διαιτητής ξέρει από τα μέσα Ιουλίου τα μάτς τα οποία θα διευθύνει. Εννοείται. Αν το έχει συμβόλαιο, είναι επαγγελματίας. Ναι. Είναι ο χαμηλότερος, το χαμηλότερο συμβόλαιο διαιτητή, νομίζω είναι 180.000 ευρώ. Αυτό είναι. Εντάξει. Και πήγαινε εσύ μετά να του πεις ένα να τα πάρεις. Στην Ελλάδα, αν ξέραμε παράδειγμα ότι 16 Ιανουαρίου παίζεται το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ναι, το τι θα γινόταν αυτό το διαιτητή και ποιος είναι διαιτητής, ναι, που όπου να και έλα λίγο διακοπές να κάνεις και αν περάσεις καλά δεν πειράζει, και αυτά τα κορίτσια, αχ, πώς βρέθηκαν εδώ, δεν τα ξέρεις. Και το ρολόι αυτό. Αχ, στο λογαριασμό κατά λάθος πατήσαμε κάτι. Τι είναι, όχι, όχι. Α, τάστα, φίλε μου, θα πάω. Λάθος άνθρωποι, συγγνώμη. Δεν πρέπει να κάνουμε μια ταινία γύρω το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν πιστεύεις ότι αυτή τη στιγμή. Μεγάλο μήκος, πραγματικά αυτό είναι. Που δεν θα είναι με τα ονόματα, ναι, μην βρεθούμε πουθενά και σε ένα, ξέρεις, σε ένα μνημείο. Ξέρεις ότι τα κελιά είναι μικρά και χωρίς air condition. Εγώ ξέρω κάποιους που βάλανε air condition. Θα ήταν και μεγάλα τα κελιά όμως. Ναι. Μεταξύ μας τώρα που τα λέμε. Ήρθε η ώρα για το διάλειμμα. Τι άλλο έχει η Europa League. Θα κάνω, θα θέσω 4-5-6 θα παίξω. Τώρα πιάσει την κατευθείαν. Έχει πολλούς αγώνες σήμερα. Πάρτα, για την πρόκριση του Europa. Έχει Αστάνα από ΕΛ. Αστάνα από ΕΛ. Ο Κύπριος δεν χάνει. 0-0. Τι είναι το πρώτο παιχνίδι, κερδίσανε. Κέρδισε από ΕΛ. Ναι. Το διπλό το δίνει 4-22. Δεν παίζουμε διπλό. Ο Κύπρο, μόνο όχι, διπλό είπαμε. Μόνο στο Eurovision. Χ. Πάμε παρακάτω. Κύπριο που δεν έχει κανένα Κύπριο στην ομάδα, έτσι. Ναι. Λογικό. Τα γνωστά. ΑΕΚ Λάρνακα Στριτσίν. Αυτό είναι καλύτερα να παίξει ποιο θα ξυπνήσει πρώτο. Ναι. Κοπενχάγη Αταλάντα. Κοπενχάγη Αταλάντα, γκολ-γκολ. Ξεκούρασε το γκολ-γκολ. Ξέρεις αυτό, 0-0, πρώτος μάτς. Ναι, γκολ-γκολ. Ναι. Εκτέλεση των παικτών ανά τον κόσμο. Ναι. 35 τελικές η Αταλάντα, ποτέ η μπάλα δεν ακούμπησε στα δίκτυα.
Είναι αυτό, η μαγεία του ποδοσφαίρου. Ναι. Λειψία Ζόρια σήμερα επίση. Άσο. Εδώ έχει. Σε αυτό το Λειψία έχει νεκρού. Άσο δίνει ένα 16. Ένα 16. Δεν ακουμπάμε. Ένα 16 είναι θέμα φιλοσοφία. Πάμε παρακάτω. Απόλλων Λεμεσού Βασιλεία. Η γνωστή Βασιλεία. Εδώ, φίλε, το overράκι. Η κήπη είναι σφιχτή. Θα το δίνει ψηλά το over. 3-2 το πρώτο μάτσο. Ανέτρεψε η Βασιλεία στο τελευταίο δεκάλεπτο το μάτσο. Ναι. Έχανε 1-2 και το γύρισε 3-2. Μόνο νίκες είχε η Βασιλεία που την αποκλείσαμε. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Καραμπάκ Σερίφ επίσης. Τώρα... Όπως και η Arsenal, γυρνάω λίγο κάποια χρόνια πίσω, όταν την αποκλείσαμε το 97, εκείνη τη χρονιά πήρε double. Για όσους ξέρουν. Όχι σαν την άλλη ομάδα που εκεί όταν έκανε μία πρόκριση προαμνημονεύτων ετών, εκείνη η ομάδα έπεσε εκείνη τη χρονιά. Έπεσε. Ναι. Πάμε. Μόλντε Ζενίτ. Μόλντε Ζενίτ. Δεν τους έχω εμπιστοσύνη τους Ρώσους. Σκοράβουν όμως. Ακατάπαυστα σκοράβουν. Ναι, δεν τους έχω εμπιστοσύνη. Πώς ήρθε από το παιχνίδι. Θυμάσαι. Κέρδισε η Ζενίτ 3-1. Έχανε 0-1 και το γύρισε. Θα σβήσεις. Πες ότι τα λέω απ' έξω τα σκόρ, δεν τα διαβάζω πουθενά. Εννοείται, φίλε, δεν τα διαβάζεις. Μην νομίζετε. Κλουζ Ντουντελάντστ. Δεν είναι μακριά τους Ρουμάνους. Αυτό είναι σαν ντόνατς είναι αυτή η ομάδα. Είναι να τη φας. Τι Ντουντελάντστ. Μίντιλαντ Μάλμε. Κατάρα μου να έχουν και οι δύο. Από 2-0, 2-2 έγινε. Να μην παίξουν ποτέ. Δεν παίζουμε. Συμπαραστεκόμαστε στο Βασιλιά. Βέβαια, ηθικά. Μπεσίκτας Παρτιζάν. Ωραίο μάτσι. Τα αδέρφια μας και τα δύο. Ωραίο μάτσι. Αυτά είναι όλο ο ΠΑΟΚ. 1-1. Όπως φιχτό. Τον Κάριος πήρε τέρμα με Μπεσίκτας. Ναι, δεν παίζει ο Κάριος. Χωρίς Κάριος. Κάριος. Ναι. Κάριος. Τι θέμα το φυλακάβα κι αυτός. Τι Champions League έκανε. Αν παίζαμε Μίλα. Μίλα, παίζουμε Μίλα στη γειτονιά. Τελευταίο θα τον πάρεις. Δεν γίνεται. Τελευταίο, τέλος πάντων. Μίλα, πω, με κλώνησες τώρα που θυμάσαι τα Μίλα με ήττα. Μίλα. Με άνοιγμα ποδιών στον αέρα. 1.54 ο Άσος. 1.54 Άσος είναι, μη σου πω από τον Μίχρο. Είναι εκείνο το γήπεδο που ακούγεται δυνατά ο ήχος. Ναι. Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Λάκησε ο Βέρνερ πέρσι, βγήκε αλλαγή. Του δώσανε στα αρχή του ασπίδες και δεν άντεξε. Θυμάσαι να πάω Ολυμπιακός που δεν άντεξε ο Ντέταρη. Τι να αντέξει ο Φλόρος. Ο Ντέταρη. Όχι, παιχτούρα ήταν. Πεχτάρα, αλλά Φλόρος. Πεχτούρα μεγάλη. Μέσα στο παίκτη τη Ευρώπη ήταν τότε. Εντάξει. Και εσύ αν είχε μια τράπεζα ψηρισμένη και με τα λεφτά τη τράπεζα έκανε μεταγραφέ. Άλλο είδαλμα μα ο Κοσκοτάς, έτσι. Ναι. Υπάλληλο τράπεζα αγόρασε την τράπεζα. δεν γίνεται, ρε παιδιά. Ελλαδάρα, γι' αυτό σου λέω. Η γη τη επαγγελία. Άλλο. Μπροντ Μπιγκένγκ. Διπλό με γκολ πολλά. Διπλό και over 3,5. Δεν έχει διαφορά πάντως ο Άσος με το διπλό. Γι' αυτό το διάλειμμα που έλεγες πότε είναι. 5-3 τώρα, ρε. Πάμε διάλειμμα. Ναι. Αν πάει, κάνουμε μια. Ναι, σε είδα. Μια ανάλυση. Σε βλέπω σε πολύ καλή μέρα σήμερα. Τι? Να ξέρεις, θα πιάσεις. Ναι. Πάμε και να χάπει το δρόμο. Είναι ο δρόμος που ξέρω. Ναι, βέβαια. Μπορντο Γάνδη. Μπορντο Γάνδη. Άστο αυτό μακριά, πάμε. Σέλτικ Σουντούβα. Αυτή η Σέλτικ μακριά. Έλα, Σέλτικ Σουντούβα είναι 1,07 όσο. Δεν παίζεται αυτό ποτέ. Ποτέ. Πρέπει να είσαι καθυστερημένο ή και με άδεια να έχει βγει από το τευλοκομείο για να το παίξει. Αυτό είναι ο Βασίλη τώρα. Τα λε πάλι. Σεβίλη. Σίγμα. Τι. Σεβίλη με τη Σίγμα. Σίγμα Όλομουτ. Σίγμα Όλομουτ. Ιστορική ομάδα. Κάτω από 4 δύσκολο να φάει. Αλλά εκεί στα 3. Τόσο πάει. Ναι, πάμε παρακάτω. Και φυσικά τι μπορεί να κάνει κάποιο άλλο. Για να μην παιδεύεται και να βρει κατευθείαν όλους τους σημερινούς αγώνες, επιλέγεις τη σημερινή μέρα και σου εμφανίζονται όλοι οι αγώνες που είναι και παίζουμε σήμερα 4, 5, να παίξουν. 22, 1 ευρώ εστίλη, φτωχό φίλε, ταπεινό. Ταπεινό, 1 ευρώ εστίλη. Ξέρεις, εγώ με αυτή την κοινωνική τάξη δεν θέλω να τα έχω καλά. Ωραία, ας πούμε ότι είσαι. Μεσαία. Θα πάμε στο διάλειμμα και θα λειτουργήσει σαν ένα ζωροπολόγευ. Ναι, αυτό με τα νησιά. Τι θα έπαιζε, θα το πάμε έτσι. Επειδή μας ακούν όλες οι κοινωνικές τάξεις έτσι και αλλιώς, αν είσαι ο Αμπράμοβιτς, αν είσαι ο Όθωνας, καλή ώρα, εσύ δηλαδή, και μετά εγώ στις χαμηλές τάξεις, στις κοινωνικές, στις φτωχές, ο ταπεινός, το παιδί του λαού. Πω αυτά. Πω εμετική διάθεση με βγάζει αυτά, να ξέρεις. Είναι σαν και αυτούς που πάνε στο εστιατόριο και πιέφτουν τον κατάλογο. Αμά το τζατζίκι 360, τι έγινε πάνω εκεί. Σε εκετεύω. Σε εκετεύω, ποτέ τίποτα. Φέρε τα όλα και κάποια στιγμή σταμάτα. Ναι. Απλές παραγγελίες, συγκεκριμένες, εύχριστες. Εύχριστες, αυτή είναι η λέξη. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα 3 κουπόνια ανάλογα την κοινωνική τάξη που θα δώσει
η εκπομπή. Θα επιστρέψουμε από το διάλειμμα. Πήρες τις ανάσες σου, αν και σε είδα είσαι στο τηλέφωνο όλη την ώρα, φίλε. Προσωπικά ένας νεοερκέζος γιάπης του χρηματιστηρίου νομίζω ότι μιλάει λιγότερο στο τηλέφωνο όπως ένα. Αστάθμητη παράγοντες, δεν μπορώ να αφήσω τον κόσμο. Δεν μπορείς να αφήσεις. Έχω δουλίτσες, τις οποίες τακτοποιούμε και ενδιάμεσα και στα διαλύματα. Θα πρέπει να εκπαιδευτεί το κοινό σου, φίλε, όμως. Ο μεγάλος κύκλος γνωριμιών που έχεις σε όλα τα μήκη και πλάτη. Είπαμε, μαγιά είναι να είσαι ξυπνητός όταν κοιμούνται οι άλλοι. Και το βράδυ είμαι ξύπνιος. Να ξέρεις, έχω καταργήσει δύο πράγματα στη ζωή μου. Τον ύπνο, ναι, εντελώς περιττός, γιατί άμα κάνεις τις προσταφαιρέσεις από τα 75 χρόνια προσδόκιμο ζωής, ναι, ζούμε γύρω στα 32. Ναι. Έτσι, τον ύπνο, ναι. Σαφώς, σαφέστατα. Ναι. Και τα χρήματα. Έξω από τη ζωή μου, εντελώς τα χρήματα. Ο Βαρτινογιάννης κυκλοφορεί με λεφτά μαζί του. Ποτέ. Ο Ιβάν. Ο Ιβάν τι. Εντάξει, έχει 3-4 πεντακοσάρικα, έτσι πάση χρειάζεται να πει. Ο Ιβάν, ο οποίος ξέρει ότι δεν γνωρίζει την ύπαρξη άλλων αυτονομισμάτων εκτός των MOV. Μόνο MOV. Ναι. Δηλαδή, άμα το δώσει κανένα καμιά φορά με αυτά τα κίτρινα, τα 200 ή κανένα το στάβικο πράσινο, θα πει τι είναι αυτά, τι παιδιά. Αυτά. Εμένα, βέβαια, να κοροϊδέψετε. Που έχω τόσες εταιρείες, ναι, που αγαπάω τον Πάοκ πιο πολύ από τη ζωή μου ή τουλάχιστον σε ίδια κατάσταση όσο τα παιδιά μου. Όχι. Δεν πιστεύει δηλαδή ότι άμα δει ένα δεκάρικο. Την ασκήψη. Όχι την ασκήψη. Του δείχνει, του δείχνει, πάω, του λέω, Ιβάν, ξέρει τι είναι αυτό. Όχι, δεν ξέρει. Δεν ξέρει, λες. Δεν ξέρει, είμαι κάθετος. Ωραία. Ήρθε η ώρα να δώσουμε τα τρία κουπόνια ανάλογα την κοινωνική τάξη. Ξεκινάμε από την φτωχότερη, την αστα... από τη μεγαλύτερη, από, ναι, πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή. Πάμε. Ξεκινάμε από Αμπράμοβιτς, γιατί μας ακούει, τώρα δεν θα έχει δουλειές. Μάλιστα, μετά, λοιπόν. Ρωμάν, Ρωμάν, φίλε μου. Ρωμάν, φίλε μας, ναι, ναι. Σκέτη την Αταλάντα διπλό και τίποτα άλλο. Με το πόσο? 1,76. Ναι, με το βάζει 10.000 ευρώ, παίζει 7.600 καθαρά. Καθαρά. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, μεροκάματο. Όχι για τον Αμπράμοβιτς. Η χαρά του παιχνιδιού είναι για τον Αμπράμοβιτς. Ναι, για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αστός. Αστός. Ή μεγάλο αστός. Μεγάλο αστός. Ναι. Και ούτε το βλέπει το μάτς, ούτε το ακούει το μάτς, τίποτα. Ναι. Στο τέλος το λένε πάνε πλευρός. Εσύ, σαν χαραζοαίματος. Ναι. Η επόμενη κοινωνική τάξη. Ναι, η επόμενη λοιπόν, η μεσαία αυτή. Η μεσαία, ναι, ναι. Εγώ θα έπαιζα over την, τον Απόλλων Λεμεσού. Ναι. Έτσι. Ο οποίος έχει ένα ποσοστό του 1,80. Έτσι. Μαζί με άσο την Καραμπάκ. Θα κοντράει από ελ. Όχι, η Καραμπάκ παίζει με τη Σεύη Τιρασπόλ. Α, Καραμπάκ και. Είπαμε και over τον Απόλλων Λεμεσού με την Βασιλεία, και άσο την Καραμπάκ, αυτή τη διάδα. 4 φράγκα είναι αυτή. Είναι 1,80 επί 1,58. 3,5. Κάνοντας ένα γλυκό πολλαπλασιασμό. Ναι, 3,1. Για να δω πόσο κοντά θα πέσεις. Είναι 2,8. Α, δεν είναι 3. 3 είναι και ένα ψυχολογικό παράγοντα. Όχι, είναι πολύ καλό όμως. Δηλαδή βάζεις 500 ευρώ και παίρνεις 1.400. 500 και θα βάζεις 1.400. Και πάμε, είναι 900. Στο δικό μου το λαϊκό. Ναι, αυτά τα στρώματα. Ναι, τα στρώματα, ναι, αυτά. Το παιδί του λαού. Ναι, εδώ θα μιλήσουμε τότε για 4-5-6. 4-5-6. Και θα αφήσω. Ένα ευρώ τη στήλη. Ένα ευρώ τη στήλη, 22 ευρώ το σύνολο. 22 το σύνολο. Ωραία. Ωραία. Και θα σε αφήσω να το φτιάξει εσύ αυτό. Ωραία. Πώς. Πάω λοιπόν, θα πάρω, ναι, το over τη Βασιλεία. Ναι. Εντάξει. Από τη μεσαία τάξη. Παρότι ο Κύπριο είναι σφιχτό, θα φάει γκολ και θα αναγκαστεί να αλλάξει. Η Βασιλεία έχει 4 διαδοχικά ματς όλα over. Ναι. Γεγονό. Παρότι βγήκαν στο 90 κάποιοι. Δεν έχει σχέση, καμία σχέση. Όχι, όχι, όχι. Αυτό στάβουν σε κετέβο, δεν θέλω να το ξαναπείς. Ναι, όχι. Ξέρεις πόσα έχουν χαθεί στο 90 και πόσα έχουν παρθεί στο 90. Ναι. Δεν έχει καμία διαφορά είτε μπει τον κόρο στο 5ο λεπτό, ναι, με το 93. Καμία απολύτως διαφορά. Καμία, καμία. Μαζί σου. Εγώ στατιστικά το αναφέρω. Ναι. Δηλαδή προετοιμάζω τον παίχτη, ναι, να είναι έτοιμος για να το παλέψει μέχρι το τέλος. Ωραία. Ωραία. Θα πάρω το όβρο τη Βασιλεία. Θα πάρω το διπλό με over 2,5 της Αταλάντα. Το οποίο ανεβαίνει πολύ, είναι 3,20 κατευθείαν. Εντάξει. Διπλά λεφτά δηλαδή. Ναι. Θα πάρω... την Μπεσίκτας, τα αδελφά σωματεία. Μπεσίκτας, δε φίλε, είναι χαμηλός ο άσος το 1,50 φεύγα. Ναι. Οι άλλοι Παρτιζάνοι, δεν είναι και τίποτα θα μου πεις. Είναι Σέρβοι όμως, είδες οι Σέρβοι χθες. Φορά ένα σπρώμαυρα. Οπότε ήδη το σεβασμό μας τον έχουν κερδίσει. Ήδη, ναι. Κοίτα. Θα πρέπει να ψάξω άσο με μεγαλύτερη απόδοση. Χωρίς να το πιστεύω ακράδαντα, θα πάω στο άσο over 2,5. Μάλιστα. Γιατί όντως είναι παιχνίδι που πρέπει να το παίξεις. Έχεις τη βάση το σημείο. Ναι. Το σημείο δεν σε ικανοποιεί το ποσοστό, ρε αγόρι μου. Υπάρχει το κίνητρο, υπάρχουν πολλά. Ναι. Βεβαίως. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Βρήκαμε 3 μέχρι τώρα. Ναι.
Τον Ολυμπιακό βλέπω τον αποφεύγεις. Δεν βλέπεις να χάνει. Σπέλη, θα βάλω για συναισθηματικό λόγο. Θα μπλέξω, θα κάνω το λάθος. Θα μπλέξω το συνέστημα με το στοίχημα που είναι λάθος. Παραλαμβάνω. Αλλά το 2-42 σε ομάδα της Πρέμιερσιπ απέναντι στο Μιράντα και τον Βούκοβιτς. Ο Μιράντα δεν είναι κακός. Δεν ξέρω. Δεν είναι κακός. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο βαρύδια τα στόπερ τους. Και ποιο άλλο, και ποιο άλλο μάτς. 4 είμαστε. Ναι, 7. Περίμενε. 4-5-6. 4-5-6. Κάτσε να δω ποια είναι τα άλλα. Θέλω να ξέρεις ότι όσο περισσότερα μάτς παίζεις, τόσο λιγότερες πιθανότητες έχεις. Είναι, ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητές σου. Και ένα 10 μάτς να παίξεις, 6 μάτς το 1-10, οι πιθανότητες σου είναι ολοένα και λιγότερες. Εννοείται. Να παίζεις στοίχημα και σε μιλάει ένας άνθρωπος που ασχολείται με αυτό επαγγελματικά με και χωρίς εισαγωγικά την τελευταία 20ετία, δηλαδή από το 98, ξέρω πάρα πολύ καλά να κάνω αφαιρέσεις. Έτσι. Το στοίχημα το οποίο είναι το καλύτερο όλων είναι διάδα. Και έχει μια πάρα πολύ καλή απόδοση, έτσι, και από το άλλο σκοτώνει τους μπουκλίδες. Το Σεβίλη, γιατί πέρασε σίγμα, ένα φεγγάρι. Ωραίο. Ωραίο, over 3,5. Πολύ ωραίο. Γιατί είναι η Σεβίλη. Η Σεβίλη, η οποία είναι και αγανακτισμένη προχθές με τη Βιγιαρεάλ. Κάνανε 4 μεγάλες ευκαιρίες μετά το 85, δεν βάλανε γκολ. Και έμεινε αυτό το μάτς. Γι' αυτό σου λέω ότι η τύχη. Μπορεί να γίνομαι κουραστικός. Θα το επαναλαμβάνω συνεχώς αυτό. Παίζει ακρογωνιαίο ρόλο. Δεν υπάρχει. Σεβίλη, Βιγιαρεάλ έμεινε 0-0 προχθές, φίλε μου. Δεν γίνεται αυτό, ναι. Δεν γίνεται αυτό. Και το Λειψή, τη Λειψία, που είναι ένα, θα σου μιλήσω ποδοσφαιρικά τώρα, όχι στοιχηματικά. Ναι. Η Λειψία μαζί με τη Σάλσμπουργκ, οι δύο ομάδες της Red Bull, είναι τα καλύτερα project μεσαίων ομάδων στον πλανήτη Γη. Δουλεύουν απίστευτα, είναι πανέξυπνοι. Ξέχωρα τώρα, άμα έφαγε την κεφαλιά πάλι η Σάλσμπουργκ χθες. Πώς έγινε. Το value for money, ωραία. Ο τρόπος που δουλεύουν, η υποδομή τους, πώς το λένε, τα προπονητικά τους. Τους διακρίνει άκρα τους επαγγελματισμός. Ακριβώς. Εγώ λοιπόν δεν μπορώ να τον Ουκρανό που πάει στη Γερμανία να μην τον κυνηγήσω. Ανελέητα. Θα πάω λοιπόν και στο over 3,5 για να κλείσω την εξάδα μου. Ωραία. Εντάξει, πάω 4-5-6. Πάω να πάρω με 22,850 €. Ναι. Αυτό είναι το νούμερο. Πας και στην εκκλησία δίπλα να βρεις μια λαμπάδα μεγάλη. Κοίτα, να δεις, εγώ πει το παίζω 4-5-6. Κάθε Σαββατοκύριακο θα βάλω 44-42 ευρώ. Ένα το Σάββατο και ένα την Κυριακή. Ωραία. 52 επί 44. Είναι 2.200. 2.200 το χρόνο. Είναι, εγώ θα πιάσω τουλάχιστον μέσα στη χρονιά, 3 εξάδες. Είσαι συν πολύ. Είμαι ήδη συν. 3 φορές τα λεφτά σου να το πω. Πεντάδες πάνω από 15. Ωραία. Και τετράδες αμέτρητες. 40% τετράδες. Είμαι πολύ συν με αυτό, γι' αυτό το παίζω, να ξέρεις. Αλλά εγώ βλέπω τις ομάδες. Αυτό είναι το ατού μου. Δηλαδή, οι ομάδες που θα πάρω, τώρα είναι νωρίς ακόμα, δεν έχω διαμορφώσει άποψη. Από τον Οκτώβριο και μετά, θα πάρω ομάδες που τις έχω δει, ξέρω πώς συμπεριφέρονται εντός, ξέρω πώς συμπεριφέρονται εκτός, είναι η δουλειά μου. Ωραία. Ο κύκλος μου είναι τέτοιος. Κατάλαβες. Γι' αυτό λοιπόν ρισκάρω αυτό το ποσό που με παίρνει εμένα. Ωραία. Και πάντα κάθε χρονιά είμαι συν. Ξέρεις που είμαι πλην, όταν τα μπερδεύω. Αν φύγω από αυτή τη λογική του 4-5-6 και πάω σε... Να μου είπανε αυτό, να άκουσα εκείνο. Δεν τρώω έτσι. Δεν τρώω έτσι, ποτέ. Άνθρωπος ποδοσφαίρου είμαι. Ναι, και πώς, έχουν πετρώ. Έχω ζήσει παιχνίδι να το παίζω. Ξέρεις κάτι αμάστα από τώρα, ναι. Έχω ζήσει παιχνίδι, να μου λένε τρίτη, παίκτες. Ναι. Ότι το δικό μας είναι Χ. Ναι. Και είναι 4-0. Το Σάββατο να μπαίνει πρόεδρος ομάδας να λέει, ενώ ήταν όλοι ξεχάσεις με handicap, ωραία, να μην προλαβαίνουν να το παίξουν και να μπαίνει στο 94, στο 3-1, αλλαγή από αυτούς που χάνουν, να περνάει 5 και να το παστελώνει. Ναι. Να κρατάει ο άλλος 9 λεπτά καθυστερήσεις και να μην μπαίνει γκολ. Εγώ φίλε, ξέρεις τι έχω ζήσει, θα σε πω τώρα και θα σε φύγει το αίμα. Λοιπόν. Μάτς γάμα εθνικής, εννοείται ότι δεν θα πούμε πότε και ποιοι και ποιους, ναι. Χρόνια πολλά, πρόεδρος και ο γιος του ποδοσφαιριστής. Ναι. Ο γιος του ποδοσφαιριστής. Ναι. Παίζουν λοιπόν τεράστιο χρηματικό ποσό, έτσι. Επόμενο γκολ η άλλη ομάδα. Ναι. Όχι η ομάδα του πρόεδρου με το γιο. Ναι.
Και τι γίνεται, φίλε μου? Γκολ ο γιος. Γκολ ο γιος εναντίον του μπαμπά, παύλα προέδρου. Και ο μπαμπάς θέλει να γίνει πατροκτόνος δίπλα μου. Κράταμε, με λέει. Κράταμε. Και πανηγυρίζει κιόλα θρασίτατα μπροστά του. Πού να καταλάβει το άνθρωπο τι γίνεται? Αυτή είναι η γη. Φυσικά τον σταμάτησε το ποδόσφαιρο, ακαρία. Να ξέρει. Μούρθε, ποιο είναι? Όχι, όχι, δεν είναι. Γιατί είναι, μούρθε. Τα γίνονται το 1821. Ναι. Τότε ζούσαμε. Κολοκοτρόνες, δεξί μπακ μπουμπουλίνα. Ανδρούτσος, Μαντώ Μαυρογένους πίσω, αυτά τέτοια πράγματα. Ναι. Η Μαντώ Μαυρογένους θα πήγε να προάσω στο παρένθεση να την ζωγραφίζουν με χνώδι μουστάκι. Ναι, εντάξει. Και, φίλε, τι κάνετε? Όχι. Ήρωας ήταν. Ήρωας τεράκι. Φάει το μουστάκι. Βέβαια, βέβαια. Θα ήθελες εσύ, άμα είσαι γκόμενα, να σου βγάλουν φωτογραφία και να φτιάξουν λέμε. Γνώδι. Ποτέ τον ποτό. Εντάξει, είναι, μιλάμε για την επανάσταση. Εγώ στάβω το που είπες για εξάδα, θα πω κάτι για ένα λεπτό, ίσως και λιγότερο. Εγώ αν παίξω 6 μάτς, πιο πολλές πιθανότητες υπάρχουν να βρεθούν οι νεκροί από το τζάμπο πριν από 4 χρόνια στη Μαλαισία, παρά να πιάσω εξάδα. Δεν μπορείς, Δεν κινδυνεύω ποτέ. Δεν κινδυνεύω. Εξάδα. Εξάδα εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι άτοπο. 6 μάτς. Πού είναι να βρεις τι γίνεται? Εντάξει, είναι... Ναι, εσύ λες και το 4, 5, 6. Εγώ δεν είμαι το... ασφάλεια του 4. Εγώ δεν είμαι των λαθών βασικά. Το 4, κυνηγάω το 4, τα λάθη. Ναι, εσύ... Θέλω να έχουμε το αλάθητο του πάπα. Πάνω από 2 φράγκα είναι όλα. Ναι. Εντάξει, στην τετράδα είμαι εσύ. 2, 2, 4, 2, 4. Σοφία, ναι. Διαστημικές αποδόσεις πάντως σήμερα. Διαστημικές, μπόνους πρώτης κατάθεσης, στοίχημα για καζίνο. Εννοείται. Έχει και καζίνο και φωτάκια και απ' όλα, έτσι. Ούτε να πας στο καζίνο ούτε τίποτα. Τίποτα. Μπαίνεις μέσα. Στο σπίτι σου, ναι. Συνδέεσαι. Και παίζεις. Υπάρχουν... Σε ζωντανές καταστάσεις. Φυσικά υπάρχει live καζίνο, υπάρχουν dealer 24 ώρες 24 ώρο. Κανονική, δεν είναι virtual? Virtual. Κανονική στο σπίτι λίγο δύσκολο. Έχει, εγώ έχω δει ζωντανή ρουλέτα κανονικότατα. Ναι. Ζωντανή, αν πάει άνθρωπος δίπλα εκεί την ίδια χρονική στιγμή, κάθεται δίπλα σου, τον βλέπεις και παίζεις. Και παίζεις, εννοείται. Ωραία περίπτωση. Και άμα χάνεις, τι να βρεις, το τηλέφωνο? Μεγάλα jackpot επίσης. Αυτό. Τα jackpot. Στάβο jackpot λοιπόν. Τι μας κάνα χθες? Πάω στο φίλο σου, τον Αλέκο, που είπε θα έρθει σήμερα και δεν ήρθε ποτέ. Ναι, ναι, ναι. Το ο οποίος γιορτάζει, να του πούμε και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, το λάμπο. Χρόνια πολλά, Αλέξανδρε. Χρόνια πολλά. Σήμερα έδειξες μεγαλοψυχία που ζήτησε συγγνώμη από ένα λάθος το οποίο έχεις υποπέσει. Μπράβο σου. Ναι. Τι ήθελα να πω όμως αυτό? Ήθελα να φύγει. Είμαι εκεί, στο Πόρτο Καράς. Ναι. Είμαι με μία. Ποια είμαι, δεν θυμάμαι τότε, μου είχε λογαριασμό. Και παίζει ένα με φουτάκια. Ναι. Παίζει φουτάκι. Χάνει τώρα για τον μπάτζετ το δικό της, χάνει κανένα 50. Περίεργο, πώς έχανε, συνήθως κερδίζουν και όλοι. Χάνει κανένα 50 και κλαίει. Και σηκώνεται για να δώσει το κύκνο άλλο, να κάνει την υπέρβαση, άλλο ένα 20. Ναι. Και μέχρι να πάει να πάρει το 20 της Μάρκης, να γυρίσει, έχει καθίσει μία και στην πρώτη δεξιά παίρνει τον jackpot. Κοιτάει να τη σκοτώσει. Η δικιά μου μου λέει: Σταύρο, δεν θα φύγουμε από εδώ, μου λέει σήμερα. Δεν την πήρε φωτογραφία, την περιμένει έξω, κάτι να κάνει. Άκου να δεις. Τη λέω: ό,τι και να κάνεις, θα σε στηρίξω. Ναι. Δικό μας ήταν το μαγαζί, άλλωστε εκεί. Πρέπει να τη στηρίξει, δικό σου να μείνει. Δεν γίνεται αυτό. Ναι, άλλο λέω. Εγώ το συνέστημα ότι, αυτό το ξέρω. Ότι ο φόνος θα ήταν. Όχι, πλημμύρημα θα το φτιάχναμε. Εκεί. Πανψηφία αθώα από όλα τα δικαστήρια της γης. Ναι. Είτε ελληνικό είτε αγγλικό δίκαιο. Ναι. Είναι δυνατόν, παίζω, φεύγω για δίγο και παίζει άλλη και μου παίρνει τα λεφτάκια μου? Ναι, γιατί μου είναι κινδυνό, είναι εκτιτική αντωνυμία. Ναι, εγώ τα έχω δουλέψει. Δεν το συζητάω. Δηλαδή, χτίζω εγώ το σπίτι και έρχεσαι εσύ, τα βάζω τα έπιπλα και έρχεσαι να μείνει. Και για πες μου, τι έκανε η κόρη. Και τη λέω, εγώ τη είπα αυτό, ότι ό,τι και να κάνει θα σε στηρίξω. Αυτό, τίποτα. Έκανε κάτι τουλάχιστον το πρώτο? Δεν έκανε κάτι. Λάθος της. Δεν μπορούσα να το κάνω. Την οργή σου πρέπει να τη δείχνεις. Εγώ είμαι τη άποψη, την οργή σου ποτέ δεν την κρατάς μέσα σου. Την εξωτερικεύεις. Την εξωτερικεύεις να φύγει από πάνω σου. Με φωνή, με βρίσιμο. Ναι. Δεν είπαμε βιοπραγία. Ναι. Κάτι, πες την. Ναι. Τι κάνεις, Βίκτορ. Ή κάτσε. Εγώ έπαιζα εδώ πριν. Μήπως μπορείς, αν έχεις την ευγενή καλοσύνη, ξεκινάς κάπως έτσι. Ναι, την απάντηση την ξέρεις. Ναι. Την απάντηση την ξέρεις. Να μου δώσεις το 80% των χρημάτων μου. Ναι. Και να κρατήσεις το ποσοστό σου. Έτσι πρέπει να δουλευτεί αυτό. Έτσι. Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου. Έτσι, μια πικρία δεν έχει ακόμα, Μεστάβα, όλη τη διάρκεια τη εκπομπή και τώρα και πριν που ήσουν, δεν σε διακατέχει. Ένα συνεφάκι από πάνω, το νιώθει. Είμαι πολύ έμπειρο. Είσαι έμπειρο. Εγώ δεν το έχω καθόλου αυτό. Είμαι πολύ έμπειρο γιατί
αυτό που είπαμε το που μπήκα στην εκπομπή του ναι. 24. Έκανε εκπομπή μετά το Λιάσο Λουκά. Όλα τα άλλα. Με Λιάσο έκανε, ναι. Όλα τα άλλα μετά μου είναι τίποτα, μηδέν. Με Λιάσο. Με Λιάσο Λουκά. Εκείνο το καλοκαίρι που κάναμε μεταγραφές, τον Ανδράλα και τον Σκαρμούτσο. Και φταίγαν όλοι οι άλλοι εξαιρετικοί που κάνανε τις μεταγραφές. Ναι. Όλοι οι άλλοι. Αυτό πώς γίνεται. Είναι δουλεμένο στην προπόνηση. Πώς το κάνουν τώρα. Ξέρεις, η κατάρα του ΠΑΟΚ είναι αυτή. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα απελευθερωθεί όταν εξαφανιστεί αυτή η νοοτροπία. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι σκλαβωμένος στη βλαχιά του. Έχει. Τώρα κάνουμε μια κουβέντα που ελάχιστοι μπορούν να την καταλάβουν στο επίπεδο που το περνάω αυτό. Αλλά είναι η μεγάλη αλήθεια. Ας πάμε καλά, φίλε, κοιτάξουμε μπροστά και ας πάμε πολύ καλά τώρα στο πρωτάθλημα, στον επόμενο στόχο. Ο Πανιώνιος δεν είναι εύκολη ομάδα. Ο Ζαμάνης δεν είναι κανένας θεσινός. Ναι, ο Ζαμάνης. Ο Ζαμά. Άνθρωπος και μέρας και νύχτας. Ναι. Ναι. Δεν είναι το τρως. Φίλος. Φίλος. Δεν είναι το τρως του Ζαμάνη, θα πας να παίξεις. Και είχε μέντορα το μεγάλο Αχιλέα. Μαζί ήταν τη μέντορα. Και μέντορα, ήταν ένα κλικ κάτω τότε. Ναι. Στα μετά. Καλά του Αχιλλέα. Ναι, έτσι ακριβώς. Το Ζημαχιλίκη λίγο. Έτσι ακριβώς. Ναι. Τώρα δηλαδή δεν είναι. Θα μου τον φέρεις. Και τους δεν μπορούμε να σου φέρεις. Άμα καταφέρουμε αυτό το πράγμα που λες. Όχι ταυτόχρονα. Ναι. Είπαμε να υπάρχει το στούντιο. Τι θες να έχει στούντιο. Τώρα δεν είναι σε καλές καταστάσεις μεταξύ τους. Α, ναι. Υπάρχουν ίντριγκες, μίση, πάθη. Το σκηνικό ναι. Με Μπουμπούνοφ και Αχιλλέα το έχουν πει. Όχι, δεν το ξέρω αυτό. Για πες. Στο εκτός αέρα δεν είναι. Αλλά είναι από τις πιο μυθικές στιγμές. Τη ιστορία του ΠΑΟΚ έξω από το γήπεδο. Και η άποψή μου είναι για τον Αχιλλέα, τόση ώρα που μιλάμε, ότι. Όπου, ενώ ξέρω ότι θα παρεξηγηθώ με αυτό που θα πω, αλλά φυσικά θα το πω. Έτσι, ότι στον ΠΑΟΚ είχε θέση. Είχε θέση γιατί τον διακρίνει μια απολυτότητα και τον ξέρω και θα έλεγε το εξής. Άσε με ο Ιβάν να δουλέψω εδώ. Αν πάμε με πρωτάθλημα, θα πληρωθώ. Δεν είμαι Ιεραπόστολος. Έτσι, θα κάλω πληρωθώ μάλλον. Δεν πήρα πρωτάθλημα. Δεν θέλω ούτε ένα λεπτό το ευρώ. Δεν δουλεύει έτσι ο μεγάλος. Ο μεγάλος, άμα πας εσύ και του πεις ότι θέλω να κάνω κάτι για σένα και δεν θέλω λεφτά, θα πει τι είναι αυτό ο βλάκας. Διώξε το. Δεν κάνει. Δεν κάνει. Παρατούδης όχι αυτό. Ο Παρατούδης θεωρούσε ότι αν δεν τον κλέβεις είσαι άχρηστος. Α, αυτό το ήξερα. Ναι. Ναι. Τους εκτιμούσε δηλαδή τους ληστές. Με τις μαύρες σακούλες έρχονται και δεν ψηρίζεις. Ένας κατάφερε να ψηρίσει ό,τι κυκλοφορούσε. Ναι, τα έκανε όλα σκούπα άνθρωπος. Ναι, ένας κατάφερε. Δεν άφησε τίποτα. Τέλος πάντων. Εδώ μιλάμε για μια εκπαιδευτική εκπομπή. Νομίζω ότι έχουμε επί παντός επιστητού μιλάμε. Παντός δεν έχουμε ατζέντα. Πώς το έχεις πει εκείνο το ωραίο σουφάκι στην αρχή. Αχ, και ναι, και εγώ θα. Σκαλέτα. Σκαλέτα. Με κλώνησες όταν με είπες. Η σκαλέτα. Εγώ νόμιζα στην αρχή ότι κάτι γίνεται και σκάλα Μιλάνου, μου λες. Μαύρα τα μεσάνυχτα. Εγώ και το κατάλαβα. Τι σκαλέτα. Με λένε να έχουμε οργανόγραμμα να πούμε αυτό μετά από εκείνο. Που βάζει το τσιμέντο και το απλώνεις, πώς το λένε εκείνο. Μυστρή. Μυστρή, πάστο. Δεν θα μιλήσω άλλο τώρα τη εκπομπή. Είπα μυστρή. Εγώ που δεν ξέρω τι είναι. Τέλος, κλείνω. Κλείνω εγώ. Κλείνω, μυστρή, ρε. Που είμαι ο πιο άτεχνος άνθρωπος στον κόσμο, που απορώ πώς ανάβει το φως. Εγώ είμαι χειρότερος από εσένα. Εντάξει, τι να σε πω τώρα. Εγώ είμαι σε λέω καταστάσεις, δεν λέμε για τίποτα. Εγώ τη χαλάσει φωνάζω άτομο, δεν υπάρχει. Εγώ θεωρώ θεούς αυτούς που κάνουν ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς που φτιάχνουν κάτι. Είναι θεούς. Θεοί είναι. Ναι, λέω τι είναι αυτοί. Πώς το κάνουν. Έχει πει μια φορά η γυναίκα μου σε παλαιότερες χρόνες, άλλαξε τη λάμπα. Το θυμάμαι σαν τώρα. Λέω τι είπε τώρα, ξαναπέστο. Τη λάμπα. Με λέει δεν είναι τίποτα. Ποιο δεν είναι τίποτα. Έφερα όλους τους μάστορες. 11, 8, 29, 8, 45. Όλοι ελάτε και αλλάξτε τις λάμπες. Να πληρωθείτε κύριε και να είστε καλά. Ποια λάμπα είναι να αλλάξω. Ξέρεις τώρα, έχω κάνει και άλλο. Τι? Δεν είναι μόνο το βιδωτή. Άσε, το είδα αυτό που λες. Με κάτι βουζουνάκια. Κάτι βουζουνάκια. Έσπασα. Τίποτα. Έσπασα το τέτοιο, δε. Τη βάση. Μπορούσα να πετάξω το φωτιστικό. Βάση, ναι, κανονικά θα το ξεριζώσω. Και τη λέω τι είναι αυτό, ρε. Δεν το φάγαμε εμείς, δεν είναι. Δηλαδή τι βάλανε, δηλαδή, γιατί δεν να συμβαίνει αυτό που είπαμε στη ζωή μου τώρα. Και όμως συνέβη, φίλε. Απίστευτη στιγμή. Τραύμα. Τραύμα αναβύση. Τραύμα είσαι ανοιχτό, αναβύση. Αναβύση. Ήταν ολοκληρώθηκε η εκπομπή, προσφορά. Της Goldbet, εννοείται. Αξιόπιστη και ανώμη στοιχηματική εταιρεία. Τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας. Στους ανθρώπους τους. Μιλάμε για καμάρια της Βόρειο Ελλάδος. Και νομίζω ότι καλύτερο έχει να παρουσιάσει στοιχηματικά όλη η Ελλάδα. Μιλάμε για ανθρώπους που λένε άσπρο και είναι άσπρο, δε φίλε.
πας κάνεις μια οικονομική συμφωνία και είναι άριστη, άμεμπτη, αψεγάδιαστη. Ναι. Αυτό έχεις να πεις. Δίνουμε τις κοιτάζεις στον κύριο Χρυσοζαγόρα. Πάμε στον ψυχολόγο. Πάμε ψυχολόγο, ψήνεσαι. Πάμε να πούμε τον πόνο μας κάπου. Εγώ αν πάω σε, και δύο μαζί. Σε ψυχολόγο θα σηκωθεί αυτός από το κρεβάτι εμείς και θα κάτσει αυτός. Δεν θα σου πω. Πες με τη διαιτολόγο. Αυτό όχι, όχι. Αύριο. Ένα σου λέω, τέσσερις διαιτολόγοι έχουν παραιτηθεί. Τέσσερις. Με παρακαλούσανε να μην μπουν ότι πήγα σε αυτούς. Με παρακαλούσανε. Τα λεφτά πίσω, πάρα αυτά επί τρία. Σε παρακαλώ πολύ πολύ, μην ξανάρθεις. Με βάλανε και κάτι στο χέρι, με μετράει. Θα τα πούμε αυτά. Ναι, 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 αύριο. Άλλη μέρα. Πάμε. Να είστε καλά.